Τα λάθη που είδαν στο φετινό εκαθαριστικό του Ένφια θα έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν, κυρίε και κύριοι, φορολογούμενοι πριν ξεκινήσουν να πληρώνουν τον φόρο ακινήτων. Ο Γιάννη Φώσκολος θα μα ενημερώσει. Ακριβώς Λίνα, το αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι φορολογούμενοι που είδαν λάθη στα εκαθαριστικά του ένφια μπορούν να κάνουν διορθώσεις στο σχετικό έντυπο Ε9. Πρέπει να σου πω πως καλό είναι αυτές οι διορθώσεις να γίνουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και πριν τις 29 Οκτωβρίου, καθώς τότε στα τέλη Οκτωβρίου λήγει και η προθεσμία για την πληρωμή των πρώτων δύο δόσεων. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη, πάμε να δούμε. Καταρχήν λάθη στα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή Κάποιος, ε, που έχει σε ένα ακίνητο ε, ψηλή κυριότητα ή επικαρπία, έχει δηλώσει κατά λάθο πλήρη κυριότητα. Αυτό είναι ένα λάθο, διότι θα πληρώσει παραπάνω ένφια. Επίση, ένα άλλο σύνηθε λάθο είναι στα ποσοστά συνειδιοκτησία. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι δύο αδέλφια που έχουν ένα ακίνητο 50% ένα, 50% άλλο. Και κατά λάθο, έχει δηλωθεί 100% στον ένα. Επίση, λάθη στη δήλωση των ημιτελών κτισμάτων. Αν δεν έχουν δηλωθεί σωστά στο ε, καθαριστικό. Υπάρχει φουσκωμένο λογαριασμό ένφια. Λάθη σε βοηθητικού χώρου επίση που μπορεί να έχουν δηλωθεί ω κύριοι χώροι, αλλά και σε κτίσματα μέσα σε αγροτεμάχια. Πρέπει να σου πω εδώ πω αν τα κτίσματα μέσα σε αγροτεμάχια είναι αποθήκε, αλλά έχουν δηλωθεί ω κατοικίε, τότε ο ένφια είναι πολλαπλάσιο. Άρα, σε περίπτωση που διορθωθούν αυτά τα λάθη στο ε9 και το εκαθαριστικό βγει φτηνότερο έω και κατά 300 ευρώ, τότε η εκαθάριση γίνεται αυτόματα. Αν αν η μείωση στον ένφια είναι πάνω από 300 ευρώ, ο φορολογούμενος πρέπει να περάσει από την εφορία να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η νέα εκαθάριση. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για όλες τις εξελίξεις στο ημερησία.gr. Ευχαριστώ πολύ.